Επειδή υπάρχει το θέμα της κυρίας Σιμακοπούλου, δεν ξέρω, Κώστα και Δημήτρη, αν έχουμε να πούμε. Για το θέμα Σιμακοπούλου είναι η παρέμβαση της δικαιοσύνης. Ναι. Για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το δεύτερο πολιτικά μπορούμε να πούμε ότι δεν αφορά μόνο την κυρία Σιμακοπούλου, αφορά και το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή την κυρία Κεραμέσκη και το σεπιλό κύριο Λιβάνιο. Διότι αν έχουμε διαρροή προσωπικού δεδομένων πολιτών, οι οποίοι τα εμπιστεύτηκαν στο κράτος και διαρρέονται τα στοιχεία αυτά και διακινούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, τότε υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Μπορεί να φτάσει όπου πάει το μυαλό του ανθρώπου. Και η ομογενής πάντως είναι ανάστατη. Για να καταλάβουμε και το πώς ξεκίνησε το όλο θέμα και ποια είναι η διάστασή του, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Χρυσούλα Τσιακμάκη από το Λουξεμβούργο, που είχε την καλοσύνη να μας μιλήσει και να μας πει τη δική της εμπειρία. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, να είστε καλά. Να μας πείτε τη δική σας εμπειρία. Τι έγινε, δηλαδή εγγραφήκατε και μετά πήρατε και το mail από την κυρία Σιμακοπούλου. Να μας τα πείτε αυτά, να καταλάβουμε κι εμείς ποιο είναι το θέμα. Πολύ σύντομα, γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα. Την Παρασκευή μετά το μεσημέρι έλαβα mail πρώτα από την κυρία Σιμακοπούλου και μετά από λιγότερο από ένα λεπτό ήρθε mail από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ ήμουν στη δουλειά, είδα τα mail στο ρολόι μου για να είμαι ειλικρινής. Βλέποντας το mail του Υπουργείου αμέσως κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Συγγνώμη, σας διακόπτω για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν. Εσείς στείλατε ηλεκτρονικά κάποια αίτηση προς το Υπουργείο? Δεν έχω στείλει τίποτα. Είμαι εγγεγραμμένη στους εκλογικούς καταλόγους ως κάτοικος εξωτερικού. Μάλιστα. Προφανέστατα το Υπουργείο έχει τους καταλόγους του ως οφείλει και εγώ είχα εγγραφεί, εγώ είχα κάνει τη διαδικασία. Άρα και ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να επικοινωνήσει όταν χρειάζεται ακριβώς, αυτά που πρέπει να λαμβάνετε. Ακριβώς, ακριβώς. Είχα ακολουθήσει πριν χρόνια μια διαδικασία ηλεκτρονικής φύσεως προκειμένου να εγγραφώ στους εκλογικούς καταλόγους ως κάτοικος εξωτερικού. Από τότε ισχύει η ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση χωρίς να χρειαστεί επικαιροποίηση στοιχεία. Κυρία Τσιακμάκη, από πού σας ήρθε το mail του Υπουργείου Εσωτερικών, από ποια διεύθυνση ήταν? Μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως. Όχι εδώ. Τώρα, μην χάσουμε τη γραμμή. Εκλογές, info, IPES. Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα, από το Υπουργείο Εσωτερικών κατευθείαν. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας είπατε, ότι πρώτα σας ήρθε από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ισχύει για όλους αυτό. Εντάξει, διότι έχετε καταλάβει ότι πέραν του ότι έχει κινηθεί, έχει γνωστοποιηθεί αυτή η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα και εμείς μεταξύ μας εδώ πέρα οι Έλληνες συζητάμε και ανταλλάσσουμε το τι έχει γίνει. Σε κάποιους έχει προηγήθηκε το mail του Υπουργείου και ακολούθησε το mail της κυρίας Σιμακοπούλου. Η διαφορά όμως των δύο mail χρονικά δεν ξεπερνάει τα 3-4 λεπτά. Ναι. Τι είναι αυτό σε που σας έκανε? Σε κάθαρα και είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω, γιατί τα έχω και στο κινητό μου κρατημένα. Πρώτα ήρθε της κυρίας Σιμακοπούλου και αμέσως μετά ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωραία. Τι είναι αυτό που σας κίνησε την περιέργεια ή σας ενόχλησε ή δεν ξέρω εγώ τι? Όταν είδα λοιπόν και μετά τη δουλειά μου άνοιξα τα mail μου, διαπίστωσα ότι το mail της κυρίας Σιμακοπούλου δεν ήταν τίποτε άλλο από προώθηση της προσωπικής της προεκλογικής εκστρατείας. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, εντάξει. Ναι. Δεν είστε μέλος κόμματος. Εννοώ της Νέας Δημοκρατίας για να είναι σε μια mailing list. Όχι, 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 όχι. Και φυσικά το ότι δεν είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να σκεφτώ και να καταλάβω τι έχει συμβεί. Όχι, όχι, το αντίθετο λέει ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, ότι αν ήσασταν μέλος θα μπορούσε να είχατε γραφτεί στο κόμμα και να είχαν τις διευθύνσεις σας. Ναι, ναι, αυτό εννοούσα. Τότε θα ήταν απολύτως δικαιολογημένο το να το λάβω. Εφόσον δεν είμαι μέλος του συγκεκριμένου κόμματος και σε συνδυασμό με αυτή την εξόφθαλμη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων,
διότι σας μιλάω για διαφορά δευτερολέπτων, το πολύ ενός λεπτού. Έρχονται τα mail το ένα πίσω από το άλλο. Προηγείται αυτό της κυρίας Σταποπούλου. Εσαφώς λοιπόν μπορούμε να σκεφτούμε και να καταλάβουμε, και όχι να υποθέσουμε, αλλά να καταλάβουμε ότι αυτά μας τα στοιχεία έχουν διαρρεύσει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι ούτε γεννήματα της φαντασίας μας, ούτε δάκτυλος του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτά βγήκε σήμερα και έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης. Τι ωραία που τα έχει κάνει η κυρία Σημακοπούλου, η συνάδελφός του και ο μόρταβλός του. Και ότι όλοι εμείς είμαστε όργανα του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε θορυβηθεί, που έχουμε εκνευριστεί, που έχουμε τιμώσει, που το Υπουργείο διέρευσε τα στοιχεία μας. Ναι. Είμαστε όλοι λοιπόν υποκινούμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν είμαστε άξιοι και ικανοί να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ναι, έχετε δίκιο. Σας βλέπω και θυμωμένοι πραγματικά, δηλαδή. Φυσικά είμαι θυμωμένη. Δεν είναι δυνατόν, ακολουθώντας πριν χρόνια τη διαδικασία ως όφυλα και όπως μου υπέδειξε το Υπουργείο. Και μάλιστα ήμουν και πάρα πολύ χαρούμενη που το έκανα. Μάλιστα. Ακολουθώντας λοιπόν μια διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσω να συμμετέχω. Ήταν τότε για να συμμετέχω στις προηγούμενες εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν. Και να φτάνουμε στο σήμερα, 100 μέρες πριν τις εκλογές, και τα προσωπικά μου στοιχεία, τα προσωπικά μου δεδομένα να έχουν γίνει φεϊβολάν. Κυρία Τσιακμάκη, το mail του Υπουργείου Εσωτερικών που σας έστειλε, σε τι αναφερόταν? Ναι. Ήταν ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών, όχι διεξαγωγής των εκλογών, της αλλαγής του τρόπου με τον οποίο θα ψηφίσουμε. Ότι μπορείτε να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο. Για την επιστολική, ήταν η ενημέρωση για την επιστολική ψήφο. Μάλιστα. Σημασία αυτό. Έχει πολύ σημασία αυτό. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για το mail του Υπουργείου. Ήταν καθαρά ενημερωτικό. Βεβαίως. Η κυρία Σημακοπούλου σε αυτό που στέλνει έχει αναφορά μόνο στο ψηφίστε μας, διότι η Νέα Δημοκρατία και εμείς τι ωραία, ότι τι καλά. Ότι στις επόμενες 100 μέρες θα μας ενημερώνει με mail για τις δράσεις, τόσο τις προσωπικές της, όσο και για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μας καλούσε να την ακολουθήσουμε σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, είναι πώς ήταν τα παλιότερα χρόνια τα φυλάδια που μοίραζαν οι υποψήφοι. Πόρτα-πόρτα, ναι, πόρτα-πόρτα. Ναι. Πόρτα-πόρτα. Ένα newsletter δηλαδή στην ουσία. Είναι εξελιγμένο του πορφή. Ναι, όχι, το θέμα είναι... Είναι καθαρή προώθηση της προσωπικής της προεκλογική στρατεία. Ναι. Ωραία, αυτό εντάξει, καλά κάνει δικαιωμάτιση, αλλά το θέμα είναι η αξιοποίηση, ναι, του email σας, πώς το βρήκε. Δεν είναι, ναι, τόσο το περιεχόμενο του mail. Σε μια τέτοια προεκλογική περίοδο αυτό δεν είναι το περιεχόμενο. Το θέμα είναι πού βρήκε τα δικά μου τα στοιχεία. Τα δικά μου και άλλων πάρα πολλών. Αυτό είναι, δεν είναι μόνο τα δικά σας, είναι και εκατοντάδες, χιλιάδες. Μα φυσικά δεν είναι θέμα προσωπικό. Ακριβώς, ναι. Κατηγορία ανθρώπων. Μας είπατε ότι και άλλοι εκεί Έλληνες, στο Λουξεμβούργο ίσως και στο Βέλγιο ή στη Γαλλία που είστε κοντά, σας λένε το ίδιο πράγμα. Ο σύζυγός μου, οι αδερφοί μου, όλοι μου οι πελάτες, γιατί εγώ είμαι ελεύθερη επαγγελματίας. Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι, μα όλοι, μηδενός και μηδενιάς εξαιρουμένου και εξαιρουμένης, έχουμε λάβει αυτό το συνδυασμό mail. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι έλαβαν πρώτα της κυρίας Σημακοπούλου και κατόπιν του Υπουργείου ή το αντίστροφο. Ή το αντίστροφο. Μάλιστα. Για εσάς τώρα, κυρία Τσακμάκη, ποια θα ήταν, έγινε αυτό που έγινε, παραδοχή ακόμη δεν υπάρχει. Τι θα σας έκανε να πείτε ότι υπάρχει μια απάντηση που σας πείθει να παραιτηθεί, να μην είναι η κυρία Σημακοπούλου υποψήφια, να του πει η κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνει κάποια γιατί έρευνα. Γιατί η κυρία Σημακοπούλου. Ορίστε. Η κυρία Σημακοπούλου
εμπνεύστηκε ή ονειρεύτηκε τις διευθύνσεις μας και έστειλε το mail. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι θέμα μόνο της κυρίας Σημακοπούλου. Είναι σαφώς και, και καταρχάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Το οποίο δήλωσε η κυρία Κεραμέως από όσο διάβασα ότι διενεργούνται ενέργειες προς τέλος πάντων διαλέξεις. Εσωτερικός έλεγχος. Εσωτερικός έλεγχος. Έχει παρέμει και δικαιοσύνη βέβαια. Με συγχωρείτε που θα το πω. Μου θυμίζει ΕΔΕ. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Που ξέρω ούτε πάρα καν, πολύ καλά, καν, μα πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ΕΔΕ στην Ελλάδα. Δεν είναι καν ΕΔΕ, γιατί ΕΔΕ έχει και ένα πρωτόκολλο. Πρέπει να γραφτεί και κάτι. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι και λίγο προφορικό. Είναι άτυπο. Αυτό. Είναι ακόμα. Δηλαδή, τι να περιμένω. Να περιμένω τι και από ποιον. Περιμένω να λύσουν το πρόβλημα αυτοί που το δημιούργησαν. Μάλιστα. Σκέφτεστε να στραφείτε νομικά και εναντίον ποιον? Γιατί ακούω ότι λέτε δεν είναι το πρόβλημα με Σημακοπούλου, είναι το πρόβλημά μου το Υπουργείο Εσωτερικών. Η πολιτική είναι το πρόβλημά μου. Mm. Και όχι μόνο το δικό μου, πολλών ανθρώπων. Και φυσικά εμείς έχουμε εδώ πέρα αποφασίσει ότι θα μαζευτούμε για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Εντάξει, εμείς οι κάτοικοι, οι Έλληνες κάτοικοι του Λουξεμβούργου φυσικά δεν είμαστε πάρα πολλοί και ούτε φαντάζομαι όλοι οι ενήλικες κάτοικοι του Λουξεμβούργου, οι Έλληνες, θα δεχτούν να κινηθούμε νομικά. Αλλά αν δούμε ότι υπάρχει μία σύμπλεξη απόψεων προς τη στροφή προς τη νομική οδό, ναι, θα το κάνουμε. Έχει σημασία αυτό που λέτε και μάλιστα νομικοί μας λένε, εμείς δεν είμαστε νομικοί, δεν το ξέρουμε αυτό, ότι αν υπάρχει θέμα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά επειδή είστε κάτοικοι στο ακριβώς. Βέλγιο, υπάρχει εμείς, παραβίαση και εκεί. Εμείς, αν θέλουμε, θα πάμε το Υπουργείο Εσωτερικών στη δική μας, στην εδώ δικαιοσύνη. Ακριβώς. Αυτό μας λένε νομικοί. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά πολύ διαφορετικά. Ναι. Ναι, είναι παραβίαση της νομοθεσίας σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Ως νομικοί και λένε εάν βάζουν τον υποθετικό σύνδεσμο μπροστά. Και εγώ σας λέω ότι είναι κατάφορη παραβίαση Μάλιστα. προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Μετά από αυτό, κάτι τελευταίο, πιστεύετε ότι μπαίνει και ένα ζήτημα υπονόμευσης και της επιστολικής ψήφου αυτής καθ' αυτής? Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Σε σημείο που έχω σκεφτεί ναι. όλο αυτό γίνεται τελικά για αυτό που μόλις αναφέρατε. Ότι είναι, πώς να σας πω, ότι είναι μια δρομολογημένη κατάσταση. Γιατί πάμε σε επιστολική ψήφο? Μήπως τελικά η επιστολική ψήφος είναι πιο ευαίσθητη, να το πω έτσι? Ευαίσθητη είναι και σίγουρα χρειάζεται περισσότερες διασφαλίσεις. Δεν υπάρχει ακριβώς. Ακόμα και στο εσωτερικό χρειάζεται διασφαλίσεις. Ακριβώς. Και στο εσωτερικό χρειάζεται. Και ποιο υπουργείο, ποιος αρμόδιος μου εξασφαλίζει εμένα αυτό το πράγμα, όταν οι αρμόδιοι έχουν δώσει τα στοιχεία μας? Ακριβώς. Ακριβώς. Κυρία Τσακμάκη, είναι έτσι ακριβώς, το θέμα θα συνεχιστεί, είναι σίγουρο ότι δεν σταματάει εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που δώσατε, που ήταν από πρώτο χέρι και είναι και η δική σας εμπειρία. Καταλάβαμε πώς έγινε και τι, γίνει, και τι έγινε. Και όλοι αυτοί που άκουσαν νομίζουμε ότι καταλάβαν ακριβώς ποιος είναι ο μηχανισμός και τι ακριβώς έχει συμβεί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και ψυχραιμία, ψυχραιμία, πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Έτσι, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.